η Hulu ακολουθεί το παράδειγμα των Netflix και Disney Plus και απαγορεύει το password sharing, δηλαδή την κοινή χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης από πολλά διαφορετικά άτομα. Αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία αναθεώρησε τους όρους παροχής υπηρεσιών της, απαγορεύοντας την κοινή χρήση κωδικού εκτός της κύριας προσωπικής σας κατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες δεν θα μπορούν να δίνουν τον κωδικό τους σε φίλους και συγγενείς για να μπαίνουν και αυτοί στην υπηρεσία. Μόνο τα άτομα που βρίσκονται στο ίδιο σπίτι θα μπορούν να παρακολουθούν το περιεχόμενο της Hulu. Η αλλαγή θα ισχύσει από τις 14 Μαρτίου 2024. Ήδη, άλλες συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν απαγορεύσει το password sharing, συμπεριλαμβανομένου του Netflix, που ανέφερε ότι αυτή η τακτική ήταν επιτυχής και οδήγησε σε αύξηση των συνδρομητών. Το παράδειγμά του ακολούθησε και η Disney Plus. Σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Hulu, πρόσβαση θα έχουν μόνο οι συσκευές που σχετίζονται με την κύρια προσωπική κατοικία και που χρησιμοποιούνται από τα άτομα που διαμένουν σε αυτήν. Η εταιρεία λέει ότι ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετοι κανόνες χρήσης για ορισμένα επίπεδα υπηρεσιών. Η εταιρεία είναι σε θέση να αναλύσει τη χρήση του λογαριασμού των χρηστών για να καθορίσει τη συμμόρφωση στους νέους κανονισμούς. Εάν εντοπιστεί παραβίαση, ενδέχεται να περιοριστεί ή να τερματιστεί η πρόσβαση στην υπηρεσία. Το πρόβλημα με την κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης είναι ότι πολλά διαφορετικά άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις streaming υπηρεσίες από ένα μόνο λογαριασμό. Αυτό σημαίνει λιγότερες συνδρομές και άρα λιγότερα έσοδα για τις εταιρείες. Οι αλλαγές που εφαρμόζει η Hulu στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης μπορεί να προκαλέσουν κάποια ένταση. Οι χρήστες που μοιράζονται τους κωδικούς τους θα πρέπει να συμμορφωθούν στους νέους κανόνες, ώστε να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα. Επιπλέον, οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε αύξηση του κόστους για τους χρήστες. Αν οι χρήστες δεν μπορούν να μοιράζονται τους κωδικούς πρόσβασης, θα αναγκαστούν να πληρώσουν για να φτιάξουν δικό τους λογαριασμό στην υπηρεσία. Ωστόσο, αυτό οδηγεί και σε αυξημένη προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Με την περιορισμένη κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα είναι λιγότερο εκτεθειμένα σε κινδύνους.